το Army Voice και το Defense Point, αλλά και το Army Voice με το οποίο έχουμε συχνά πυκνά μια επαφή στην ειδησιογραφία του, μας λένε τώρα ότι στο Στεφανοβίκιο ετοιμάζεται χολιγουντιανή παραγωγή. Πάμε για Όσκαρ. Θα μιλήσουμε με την επικεφαλής του Army Voice, τη Γιάννα την Ηλιάδη, την οποία θυμίζω ότι την περασμένη Παρασκευή τη φιλοξενήσαμε και στις αντιθέσεις και μας έδειξε εκείνες τις εκπληκτικές δορυφορικές εικόνες που αποτύπωναν πως η βάση ελικοπτέρων της αεροπορίας στρατού έχει γίνει υποβρύχια. Καλημέρα Γιάννα. Καλημέρα. Καλημέρα στην αγαπημένη Κρήτη. Η βάση ελικοπτέρων έχει γίνει υποβρύχια, βέβαια, εντάξει. Ο φταίχτης κατά κάποιο τρόπο για την υποβρύχια βάση είναι αυτοί που επέλεξαν το σημείο δίπλα σε μια λίμνη και την αποξέρεσαν στη λίμνη στις παλιές ιστορίες, δεκαετίες του 70. Το ότι κολυμπάνε όμως τα υλικά είναι, υπάρχουν ευθύνες σημερινές. Έτσι. Γιατί γνωρίζαμε ότι εκεί θα καταλήξουν, φαινόταν, υπήρχε η αύξηση της στάθμης και φαίνεται ότι δεν υπήρξαν έγκαιρα αντανακλαστικά. Αυτό είναι μια πρώτη εκτίμηση. Έγκαιρα αντανακλαστικά, αν και οι πληροφορίες λένε ότι ο διοικητής της πρώτης ταξιαρχίας κατά την... Ο διοικητής πρώτης ταξιαρχίας είχε ενημερώσει από ό,τι λένε οι πληροφορίες και το μόνο που έλεγε αυτό, αυξάνεται οι στάθμοι, πρέπει να φύγουν. Τώρα ακριβώς... Κόλλησαν οι γραμμές, φαίνεται. Μάλιστα. Και πού είμαστε τώρα, διότι εξηγήσεις τόσες μέρες δεν δίνονται επισήμως από κανένα. Διαρροές όμως ότι όλα πάνε καλά και ότι είναι σε στεγνό χώρο και είναι έτοιμα και τα λοιπά. Και τώρα έρχεται και το νέο επικοινωνιακό σενάριο ότι το μόνο που ενδιαφέρει κάποιους είναι να καθαριστούν και να φωτογραφηθούν για να αποστομωθούν κατόπιν εορτής όσοι λένε ότι είχαμε υποβρύχια ελικόπτερα. Να θυμίσω ότι είμαστε στον ένα μήνα, έτσι. Μάλιστα. Ένας μήνας πάει. Είναι 9 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε να ανεβαίνει το νερό της λίμνης, το νερό στη στάθμη στην Κάρλα, ναι. Έτσι. Στον ένα μήνα λοιπόν αυτό, εντάξει, τώρα το να βγάλουν μετά από ένα μήνα κάποια ελικόπτερα φτιαγμένα και σενιαρισμένα, απίθανο δεν είναι. Έχουμε και την 28η Οκτωβρίου. Αν δεν εμφανίσουν κάποια ελικόπτερα θα υπάρχουν συζητήσεις. Γεγονός είναι ότι, το ξαναπάμε έτσι, κάποια ελικόπτερα που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις βοήθειας στην Θεσσαλία πετούσαν και τα Huey και κάποια ενδεχομένως από τα Καϊόβα, δεν ξέρω. Όσα πετούσαν εκείνη την περίοδο σίγουρα έχουν σωθεί. Κάποια από τα ελικόπτερα, τα Apache επιθετικά ελικόπτερα έχουν σίγουρα σωθεί. Τώρα τα υπόλοιπα, και κυρίως δεν είναι μόνο το ελικόπτερο, δεν είναι μόνο το σκάρι του ελικόπτερου, έτσι. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα ανταλλακτικά και όλα τα μηχανήματα που υπήρχαν για τη συντήρηση και τις τακτικές επιθεωρήσεις. Που σημαίνει ότι αυτά... Είναι τεράστιο ποσό. Τεράστιο ποσό, έχουμε μια πρόχειρη τάξη μεγέθους, χοντρικά. Δεν έχουμε τάξη μεγέθους γιατί δεν γνωρίζουμε... Μάλιστα. Το μέγεθος της απώλειας. Αυτά θα πρέπει να ξαναγοραστούν, να πρέπει να τα ξαναπρομηθευτούμε. Αυτά πρέπει να τα προμηθευτούμε. Πώς θα πετάξουν ελικόπτερα αυτά που απέμπνε. Για τα Apache ξέρω ότι υπήρχαν και ανταλλακτικά στη διασπορά, έτσι. Mm-hmm. Σε άλλα ελικοδρόμια. Σε άλλα αεροδρόμια. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, κάτι υπάρχει. Δεν ξέρουμε πόσα ελικόπτερα έχουν μείνει. Πόσα είναι σε επιθετική κατάσταση. Οι πληροφορίες λοιπόν που δημοσίευσε το Defense Point, επιβεβαιώνοντας το δικό μας δημοσίευμα. Ναι. Για τη μεταφορά εκείνο το Σαββατοκύριακο μιας νύχτας κτλ. Είναι ότι έχουν πάει στο 404 ΠΕΒ όπως το γράψαμε και εμείς, έτσι. Και οι τεχνικοί εκεί ουσιαστικά κάνουν ένα πλυντήριο, δηλαδή τα πλένουν, χρησιμοποιούν βινέλα και θηλυκή αλκοόλη και επιχειρούν να στεγνώσουν τις μονάδες ηλεκτρονικών, τις πλακέτες και τις καλωδίες ώστε να γίνει μια παρουσίαση ότι όλα πάνε καλά. Το ερώτημα βέβαια, πόσα Καϊόβα από τα 70 έχουν σωθεί, δεν το γνωρίζουμε. Αυτό δεν είναι ένα σοβαρό θέμα επίσης, γιατί μιλάμε για μεγάλο αριθμό. 70 Καϊόβα. Μάλιστα. Είναι όλα τα μεταγωγικά ελικόπτερα. Ό,τι μπορεί να
αυτά που θα γινόταν ο κορμός έτσι, των μεταγωγικών ελικοπτέρων των ενόπλων δυνάμεων. Τι έχουν απογίνει. Γιάννα μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Κούλης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λέει στην εκλεκτή κυρία Ιωάννα. Εδώ ακούγονται λέει ποσά άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου. Παίζει να είναι και τόσο η ζημιά. Μη γιατί όχι. Μάλιστα. Καταρχάς για τα Καϊόβα, για παράδειγμα, μιας και αναφερθήκαμε στα Καϊόβα, είχαμε πάρει τα 70 και είχαμε πάρει και ανταλλακτικά. Ανταλλακτικά δεν θα υπάρχουν, τα έχουν δώσει όλα. Άρα θα πρέπει να αποταθούμε σε άλλες χώρες που έχουν, αν έχουν κτλ. Πάει αυτό. Και για τα απάτη, σαφέστατα, θα πρέπει να ξαναπάρουμε ανταλλακτικά. Και ξαναλέω, τα ανταλλακτικά δεν είναι το μόνο θέμα. Το πιο ακριβό είναι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είσαι από τους εμπειρότερους στρατιωτικούς συντάκτες, τέτοιο πράγμα το έχεις ξανασυναντήσει, να έχει περάσει ένας μήνας και ουσιαστικές... Όχι, δεν υπάρχει ενημέρωση καθόλου. Έχει καταργηθεί πλήρως η ενημέρωση. Η ενημέρωση γίνεται με επιλεκτικές διαρροές. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Απολύτως καμία. Και αυτό είναι ντροπή. Έτσι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά, ας πούμε, από χθες υπάρχει το δημοσίευμα της Γενής ΑΦΑΟ ότι, ναι, ότι παροπλίζουμε τα νησιά. Δεν έχει δοθεί απάντηση από την κυβέρνηση. Ναι. Δεν θα έπρεπε να έχει δώσει απάντηση η κυβέρνηση την επόμενη ώρα. Ή κάποιος υπηρεσιακός του Υπουργείου Εξωτερικών να πει γιατί η Γενής ΑΦΑΚ. Καλά. Να το διαψώσει την επόμενη ώρα. Μάλιστα. Έχει βγει ο αντιστράτηγος ο Αλευρομάγειρος, ας πούμε, πριν από λίγο και λέει είναι εθνικό έγκλημα η αποστρατικοποίηση των νησιών. Και οφείλει η πολιτική ελίτ των Αθηνών να απαντήσει. Η πολιτική ελίτ. Αφήνει εχμές ο αντιστράτηγος. Ο αντιστράτηγος που κράτησε με τους άντρες του την πράσινη Λευκοσία. Ναι, ναι. Έτσι. Εκφράζει την αγωνία του. Άρα λοιπόν εμείς πώς θα πρέπει να αγωνιούμε. Δηλαδή όλες αυτές τις πληροφορίες ότι έφυγαν τα άρματα από τα νησιά, πήγανε στην Ουκρανία, ήρθαν άλλα, δεν αντικαταστάθηκαν από άλλα, είναι μικρότερου, είναι διαφορετικού τύπου, είναι διαφορετικού διαμετρήματος τα πυροβόλα τους. Όλα αυτά που ζήσαμε δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν βάση, έχει βάση το δημοσίευμα της Γενής ΑΦΑΚ. Η οποία συνδέεται ευθέως με το Υπουργείο Εξωτερικών και προσωπικά με το Χακάν Φιντάν, η Γενή Ξαφάκ. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένας τυχαίος προπαγανδιστικός, θέλετε, προπαγανδιστικός μηχανισμός. Ακόμη και αν λέει ψέματα για να μας κάνει μπάχαλο, κάποιος θα έπρεπε να βάλει τέλος στον μπάχαλο, αφορεί και παραχρήμα. Αν ήταν 100% ψέμα, δεν θα έπρεπε να έχει διαψευστεί την επόμενη ώρα και να ζητήσουν την ανάκληση. Όλα αυτά, Γιάννα, σε μια πορεία που... Ναι, είναι μια λογική χώρα τι θα έκανε. Αυτό δεν θα έκανε. Θα έλεγε, λέτε ψέματα, παρακαλούμε την άμεση διόρθωση. Άρα δεν εδώ... έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα. Άρα γύρονται πολλά ερωτηματικά πια, ακόμη και για τους στεγνά επικοινωνιακούς λόγους, πώς να το πω, διαχείρισης πραγματών. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης που είναι τακτικός ακροατής από τα Δωδεκάνησα, Γιάννα. Για ρώτα λέει την κυρία Ελιάδη, μπας και βγάλουμε καμιά άκρη και εδώ οι νησιώτες. Κάποιοι λένε ότι έχουν βγει και αιμαλερές από τα νησιά. Υπάρχει περίπτωση να έχει συμβεί, λέει αυτό. Πού να ξέρει, Γιάννα, τώρα. Πού να ξέρω, και η κυβέρνηση δυστυχώς δεν δίνει και απαντήσεις στη Βουλή. Δεν δίνει σαφές απαντήσεις στη Βουλή. Δεν έχει υπάρξει ούτε ενημέρωση των κομμάτων, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση των πολιτικών συντάκτων. Να πω ότι όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν στη Βουλή, και από το, δηλαδή από την προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ την κυβέρνηση μέχρι, μέχρι τις εκλογές του Ιουλίου, του Ιουλίου, ήταν ότι η αντικατάσταση των αρμάτων θα γίνει και τα λοιπά και ότι δεν αποστρατικοποιούνται τα νησιά και τέτοια. Θέλω να υπενθυμίσω εγώ... Και τα γερμανικά θα πήγαιναν στον Εύρο γιατί δεν είχαν ανάγκη στα νησιά. Θέλω να υπενθυμίσω εδώ, μιας και το αναφέρεις, διότι μετά τις εκλογές, το σχηματισμό κυβέρνησης και τη νέα πολιτική πραγματικότητα, υπάρχουν ερωτήσεις για το Στεφανοβίκιο κτλ. Υπάρχει όμως, θέλω να το υπενθυμίσω αυτό, πριν τις εκλογές του Μαΐου, αρχές Μαΐου, μία πλήρης
ερώτηση που έχει καταθέσει ως επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ ο κ. Κουτσούμπας, ο οποίος, αντιλαμβανόμενος βεβαίως ότι αυτά δεν μπορεί να είναι φέικ βολάν, ζήτησε σε κλειστή διάσκεψη, δεν ξέρω πώς θα το πω, της Επιτροπής. Ναι, τη διάσκεψη των αρχηγών. Μάλιστα, την επιτροπή, αναλυτικά, ναι, στοιχεία των στοιχείων του οπλισμού, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο, στα νησιά. Απάντηση δεν έχει πάρει μέχρι σήμερα. Όχι, δεν δίνουν απαντήσει ούτε το προηγούμενο σχήμα, κυβερνητικό σχήμα, ούτε το σημερινό. Για τέτοια θέματα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν απαντήσεις για αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Με ρωτάει ο Νικόλας, Γιάννα, η αίσθησή σου συνομιλώντας με στρατιωτικούς, αξιωματικούς, μεσαίους και υψηλόβαθμους. Υπάρχει εύλογη ανησυχία, γκρίνια, μουρμούρα, αναταραχή? Τι κλίμα υπάρχει? Θα έλεγα ότι οι στρατιωτικοί δεν μιλάνε. Εκφράζουν κάποιες ανησυχίες. Δεν εκδηλώνται, δεν βγαίνουν προς τα έξω να πούν πράγματα. Αυτό. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω, δηλαδή... αυτό όμως, αν ήταν όλα καλά, θα βγαίνανε και θα τα λέγανε. Έτσι. Άρα λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω από την αντίδρασή τους ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Το τι ζήτημα ακριβώς δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Και δεν είμαι εγώ ο μάγος, έτσι. Θα πρέπει, ναι, ο Έλληνας πολίτης θα πρέπει να είναι ενήμερος για την άμυνα της χώρας. Δεν είναι κάτι που πρέπει να είναι κρυφό. Ο Έλληνας πολίτης πάει φαντάρος. Ο Έλληνας πολίτης πληρώνει γιατί είναι φορολογούμενος και θέλει και πληρώνει για να έχει άμυνα. Άρα λοιπόν για τα θέματα της άμυνας πρέπει να συζητάμε ανοιχτά. Πρέπει να ξέρουμε να υπάρχει και το αίσθημα της άμυνας. Έτσι δεν υπάρχει. Εδώ έγινε η άσκηση στα πλαίσια της άσκησης Παρμενίων, οι σιρήνες και οι καμπάνες. Ναι, ναι, για τα καταφύγια. Είναι γνωστά. Βέβαια. Εντάξει, εσύ, η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο γίνεται αυτός ο Παρμενίωνας και τέτοιο. Και θεωρητικά, ναι, είναι μια άσκηση ετοιμότητας του κράτους, δεν είναι μόνο στρατιωτική, έτσι. Μάλιστα. Στον Παρμενίωνα όλα τα υπουργεία συμμετέχουν. Μα εδώ υποτίθεται ότι δήμοι έχουν γραφεία. Και τα καταφύγια. Γραφεία παλαϊκής άμυνας. Αναθεμάτω και λειτουργεί τίποτα. Όμως, επειδή το έθεσε σωστά, ότι εδώ είναι και χρήμα. Το λες, γιατί το είχα και εγώ νεαρή ρεπόρτερ, είχα αυτή ακριβώς την απορία και σε πληροφορώ ότι μια χρονιά αποφάσισα να πάω να τους πιάσω στα πράσα. Και έτσι έκανα έφοδο σε διάφορα υπουργεία στον Παρμενίωνα. Μπορώ να σου πω ότι τους βρήκα στη θέση τους απόγευμα. Μάλιστα. Να παίζουν τα σενάρια. Μάλιστα. Αλλά ναι, το ευρύ κοινό, ας το πούμε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι ενήμερο λίγο περισσότερο, ώστε να συμμετέχει κατά κάποιο τρόπο. Με ρωτάει ο Γιάννης, έχει υπόψη της κυρία Ηλιάδη από την Αθήνα ο Γιάννης. Συνονόματός σας, κυρία Ηλιάδη. Ισχύει τελικά ότι τα ρωσικά αμυντικά συστήματα που διαθέτουμε δεν συντηρούνται γιατί δεν ανανεώθηκε η συμφωνία? Καταρχάς, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχουμε διακόψει σχέσεις, άρα δεν έχουμε ανταλλακτικά. Δεν υπάρχει, έχει διακοπεί η εφοδιαστική αλυσίδα. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να προμηθευτούμε ανταλλακτικά από τη Ρωσία. Ωραία. Έτσι μειώνουμε και το στρατιωτικό αποτύπωμα και που έλεγε και ο κύριος Μάικλ Πομπέο. Μα ούτως ή άλλως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πιέζουν. Ασκούν πιέσεις, ασκούν επιρροή, θα το έλεγα, τους συμμάχους τους να διακόψουν την συντήρηση, τέλος πάντων να αντικαταστήσουν οτιδήποτε ρωσικό υπάρχει με δυτικού τύπου όπλα. Ωραία, ευθέως. Να μην υπάρχει. Εικόνα αντικατάσταση σε κρίσιμα στοιχεία στα νησιά έχεις? Αντικατάσταση, έστω. Ωραία, φεύγουν αυτά. Είπαμε ότι τα άρματα που έφυγαν δεν αντικαταστάθηκαν από κάποια άλλα. Δηλαδή, υποτίθεται ότι θα φεύγαν κάποια άρματα παλαιού τύπου, θα πέραμε τα καινούριου τύπου από από τη Γερμανία ή έφυγαν, πήγαν στον Εύρο. Στα νησιά στείλαν αυτά τα οχήματα να γνωρίσουν. Τι θα τα κάνει τα οχήματα να γνωρίσουν στα αμερικάνικα? Μάλιστα. Και θέλω να κλείσουμε με αυτό που είπα εισαγωγικά και έχει ενδιαφέρον γιατί έχει και καλύτερη γνώση. Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να είναι μια μεγάλη μέρα για τον ελληνισμό, γιατί όπως είπες και εσύ, ο Έλληνας πληρώνει.
με αυτή την καθέλκυση της Μπελαρά της πρώτης, του Κίμωνα, αλλά αν αυτό είχε ένα στρατηγικό σχεδιασμό και αποτύπωμα. Εδώ έχω την αίσθηση θα πάμε πάλι σε τρία, πλήρωνε και πάμε παρακάτω. Αποσπασματικά πράγματα. Είναι όντως αποσπασματικά, ενώ το προηγούμενο διάστημα είχαν τεθεί όλα αυτά τα θέματα, δηλαδή ότι θα πρέπει να πάρουμε κάποιες φρεγάτες, θα πρέπει να αντικατασταθούν και κάποιες μικρότερες μονάδες που υπάρχουν για να, για να μπορέσει να έχεις ένα αξιοπρεπές ναυτικό, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι. Δηλαδή τρεις κούκκι δεν φέρουν την άνοιξη. Μάλιστα. Έχουν σίγουρα μεγαλύτερες δυνατότητες. Μπορούν σίγουρα να επιχειρήσουν στο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι πιο περίπλοκο και όσο διαμορφώνεται ακόμα πιο περίπλοκες οι συνθήκες με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Αλλά είναι τρεις. Πού θα πρωτοπάνε? Άλλο ερώτημα αυτό. Πού θα πρωτοπάνε? Κάποιος λέει, κυρία Ελιάδη, χθες, όχι σήμερα, για να μην πω λέει προχθές, θα έπρεπε να υπάρχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στη χώρα. Και δεύτερον, συμφωνώ απόλυτα. Η Φρίνη λέει, συμφωνώ. Να, δηλαδή, εδώ θα πρέπει να αντιγράψουμε την Τουρκία. Δεν είναι δυνατόν τις αποφάσεις να τις παίρνει ένας άνθρωπος. Μάλιστα. Έτσι, οι αποφάσεις για μια χώρα πρέπει να είναι συλλογικές. Θα πρέπει δηλαδή να βασίζεται σε κάτι συλλογικό. Είναι ο Ερντογάν, όταν θέλει να κάνει μια κίνηση, συγκαλεί το Συμβούλιο Άμυνας. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, κυρία Ελιάδη, θα έχουν σκάλπ ναβάλ οι φρεγάτες? Τώρα εντάξει, μπαίνουμε σε θέματα, ας πούμε, που έχει νόημα να τα συζητάμε αυτά. Τεχνικά. Θα κλείσω με ένα μήνυμα που στέλνει η Φρίνη, το οποίο είναι πολύ προσωπικό. Η Ιωάννα μου λέει, έδωσε εντολή για διάψευση η Αμερικανική Πρεσβεία στο δημοσίευμα της Γενής ΑΦΑΚ. Πρέπει να περιμένεις. Δεν εργάζομαι στην Αμερικανική Πρεσβεία. Μάλιστα. Η Ιωάννα Ηλιάδη, επικεφαλής στο Army Voice. Θέλω να την ευχαριστήσω. Καλημέρα, Ιωάννα. Να είσαι καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.